Γεια σας φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος και η στιγμή που γράφετε αυτό το βίντεο είναι 16 Απριλίου του 2021. Έχει προηγηθεί ο καυγάς, όπως ονομάστηκε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, του Δένδια με τον Τσαβούσογλου, όταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έδωσε απαντήσεις και ανέφερε ξεκάθαρα τις θέσεις της χώρας μας απέναντι στις προκλήσεις αλλά και τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Σε γενικές γραμμές, οι θέσεις που ακούστηκαν από τον Νίκο Δένδια ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, κάτι παραπάνω από σωστές και τεκμηριωμένες. Ήταν αυτές δηλαδή που όταν τις άκουσα και εγώ, νομίζω και εσείς την ίδια αίσθηση θα είχατε, λες μπράβο πώς το έπαθε και είπε κάτι τέτοιο και ξεκάθαρα. Η απάντηση σε αυτό κρυβόταν στα λόγια του Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Το θέμα των παραβιάσεων στο Αιγαίο είναι κάτι που συζητάμε μεταξύ μας». Εννοούσε δηλαδή τον ελληνοτουρκικό διάλογο που τρέχει όλο αυτό το διάστημα. «Αλλά αφού το θέτεται ενώπιον του τύπου», συνέχισε να λέει, «είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω». Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, είπε: «Άλλα συζητάμε μεταξύ μας, άλλα λέτε τώρα δημοσίως». Μάλιστα, αυτή η φράση του Τούρκου έκλεισε λέγοντας: «Αποφασίστε αν ο διάλογος μεταξύ μας θέλετε να συνεχιστεί ή όχι». Δεν έκανα καμία δήλωση προκλητική, πολύ αρνητική εναντίον της Ελλάδας στην ομιλία μου. Όμως, στην ομιλία του ο αξιότιμος ομολογός μου έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι προκλητικές. Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες δηλώσεις, διότι όπως είπατε κύριε Υπουργέ, η τουρκική δημοκρατία παραβιάζει δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε μεταξύ μας, αλλά αν έρθετε και το θέσετε εδώ ενώπιον του τύπου, τότε είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Παραβιάζει δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε μεταξύ μας, αλλά αν έρθετε και το θέσετε εδώ ενώπιον του τύπου, τότε είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Πρέπει να αποφασίσετε αν θα συνεχίσουμε αυτόν τον καυγά με τον τρόπο αυτό ή εάν θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να συνεχίσουμε το διάλογο, να κρατήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Εκεί χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται μια απόφαση. Σε ένα άλλο σημείο, ο Μεχμέτ Τσαβούσογλου είπε και κάτι ακόμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Γιατί σε όλα έδωσε απαντήσεις ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, μόνο γι' αυτό δεν άκουσε να πει ούτε κουβέντα. Ισχυρίστηκε ο Τούρκος ότι στην Ανατολική Μεσόγειο οι διορίξεις και οι έρευνες που έκανε η Τουρκία, που έγιναν δηλαδή, ήτανε απολύτως νόμιμες. Θυμάμαι ότι κάθε φορά που βγαίνει ένα τέτοιο σκάφος της γειτονικής χώρας, τα έχουμε ακούσει όλα. Τη μία μας λένε ότι δεν πρόλαβε να κάνει έρευνες. Την άλλη μας λένε είχε πολύ κύμα, το παρέσυρε μπροστά μας. Είχε πολύ αέρα, έριξε καλώδια, αλλά τα μάζεψε λόγω του καιρού και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Άρα εδώ πέρα θέλουμε μία απάντηση. Έγιναν αυτά που ισχυρίζεται ο Μεχμέτ Τσαβούσογλου ή όχι? Ήτανε νόμιμα ή παράνομα? Στην Ανατολική Μεσόγειο οι διορίξεις και οι ερευνητικές διεργασίες που έκανε η Τουρκία ήτανε πλήρως νόμιμες. Όπως άλλωστε γράφουν και τα δημοσιεύματα, ο Νίκος Δένδιας ήτανε σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό για όλα αυτά που είπε. Δεν το έκανε δηλαδή ούτε μόνος του, ούτε αφαίρετα, ούτε ξύπνησε εκείνη την ημέρα και είπε ότι πρέπει δημοσίως να τονίσω τις ελληνικές θέσεις.
ήταν μια έκρηξη οργής, έλεγαν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Δηλαδή, να υποθέσουμε, ήταν μια έκρηξη που τίναξε αυτό που γνωρίζουμε τόσο καιρό που συμβαίνει, τον ελληνοτουρκικό δηλαδή διάλογο, τον τίναξε στον αέρα. Και θα πει κανείς, σωστά, αφού στις απαιτήσεις των Τούρκων πώς μπορείς να υποχωρήσεις, τι άλλο απομένει. Το τι απομένει όταν ο διάλογος αποτύχει και διακοπεί, το είχε εξηγήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσφάτως. Το Φεβρουάριο του 2021 δήλωσε αυθαιρέτως ότι η ελληνική κοινή γνώμη έχει οριμάσει και βλέπει θετικά να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αν διαφωνούμε. Το λέει επιτυχία, πιστεύω, για την Ελλάδα και μια ένδειξη οριμότητας της ελληνικής κοινής γνώμης, το γνώσιο ότι λέμε ξεκάθαρα ότι αν διαφωνούμε για το θέμα αυτό, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Όταν πάει κανείς σε Διεθνές Δικαστήριο, ξέρει ότι μπορεί να μην πετύχει το μέγιστο των διεκδικήσεων του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως το λέμε και το εννοούμε. Άρα, με βάση όλα αυτά, δεν αποκλείεται καθόλου, αν έπρεπε δηλαδή να μαντέψω, θα έλεγα είναι 1000% σίγουρο, ότι ο καυγάς αυτός, δένδια Τσαβούσογλου, μας οδηγεί τρένο, σφαίρα, που αλλού στη Χάγη. Εκεί όπου, όπως καταλαβαίνετε, δεν... πώς να κερδίσουμε κάτι αφού δεν διεκδικούμε τίποτα. Οι μόνοι που διεκδικούν είναι οι Τούρκοι. Αν και όταν έρθει αυτή η στιγμή, η μαύρη στιγμή, ό,τι χάσουμε δεν θα είναι επειδή το παρέδωσε ένας Έλληνας πρωθυπουργός σε μια άλλη χώρα η οποία έχει απαιτήσεις εις βάρος μας, όπως δηλαδή έκανε ο Τσίπρας με τα Σκόπια. Αλλά θα είναι μια άλλη περίπτωση όπου το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε για μας και επομένως αυτό το βάρος δεν θα το έχει όποιος και αν είναι πρωθυπουργός εκείνη τη στιγμή όπου αυτά φαίνεται ότι είναι προδιαγεγραμμένα να συμβούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Σήμερα σας έχω μία έκπληξη, νομίζω είναι φοβερή, εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Βλέπετε, όταν είναι κανείς στη ζούγκλα, ένα από αυτά που πρέπει να προσέχει είναι και πού πατάει. Όχι μόνο για τον ίδιο, για να μην τραυματιστεί, να μην πάθει κάτι, μην γλιστρήσει, αλλά γιατί σε αυτό το περιβάλλον ζουνε και άλλοι, εκτός από κάποιον από εμάς που θα έρθει ως επισκέπτης. Έχω συναντήσει πάρα πολλές χελώνες, σας έχω δείξει σε βίντεο. Αυτό όμως που συνάντησα σήμερα δεν το έχω ξαναδεί. Όχι, δεν μιλάμε για το κουρδιστό χελωνάκι, ένα μικρό που σας έδειχνα την προηγούμενη φορά. Μιλάμε για μωρά χελωνάκια, νεογέννητα ουσιαστικά, τα οποία με τα βίας κατάφερα να εντοπίσω, να δω που βρίσκονται και έτσι αποθανάτησα κάποιες εικόνες για να τις δούμε όλοι μαζί παρέα. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά. Γεια σας.